Οι μανάδες όλες έχουν ενωθεί για δικαιοσύνη των κοριτσιών τους. Που δικαιοσύνη δεν βλέπουμε. Ανέβηκαν πάνω στην έδρα και μας είπαν ότι διακοπή μέχρι την Τετάρτη 10.30, γιατί νόσησε η κυρία Πρόεδρος των Εφετών. Όταν νοσήσει ένας, παραλύει το σύστημα, δεν υπάρχουν αντικαταστάτες. Εμάς μας υποβάλλουν σε αυτά τα μαρτύρια κάθε φορά. Δεν μας υπολογίζει κανένας. Όχι. Είναι τρίτη φορά. Αλλά όπως αποδεικνύεται, προνόμια και δικαιώματα έχουν μόνο οι φωνιάδες των παιδιών μας. Μόνο αυτοί. Εμείς όχι. Συμφωνώ απολύτως με αυτό. Είναι τραγικός αυτός ο εμπεγμός απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων. Σήμερα ήρθατε εδώ να στηρίξετε μία την άλλη. Εννοείται είναι... ότι ήρθαμε να στηρίξουμε και να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και την αγάπη μας στην Ελένη. Και είμαστε οι μόνες, οι μαμάδες, που μπορούμε να καταλάβουμε αυτόν τον πόνο. Γιατί μόνο εμείς τον βιώνουμε και εύχομαι να μην τον καταλάβει ποτέ κανείς, να μην τον βιώσει. Αλλά το κράτος να σκύψει και απέναντι σε αυτά τα θύματα και τις οικογένειες και να μας δίνει λίγο αξιοπρέπεια και με λίγο σεβασμό. Αυτό ζητάμε από το κράτος, αν μη τι άλλο. Δυστυχώς αυτή την υπόθεση έχουμε μία την άλλη και τις οικογένειές μας. Κανείς άλλος δεν έχει έρθει να μας στηρίξει και πραγματικά δεν ξέρω σε ποιο που ζούμε. Να νοσεί ένας και να νοσεί όλο το ελληνικό κράτος. Δεν υπάρχει αντικαταστάτης. Ήρθαμε τόσοι άνθρωποι από την Αθήνα να συμπαρασταθούμε σε μία δύσκολη στιγμή. Σε αυτή τη γυναίκα, σε αυτή τη μάνα, σε αυτή την οικογένεια. Και μας λένε ότι θα πάρουμε διακοπή. Εμπεγμός. Και η ψυχολογική μας κατάσταση δεν είναι καλή. Και η οικονομική μας κατάσταση δεν είναι καλή. Ποιος μας σκέφτεται, μας ρωτάει κανείς. Δυστυχώς, δεν... είμαστε πολύ απογοητευμένες. Έχουμε χάσει τα παιδιά μας και ερχόμαστε εδώ γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν ελαφρυντικά και δικαιώματα. Και πού είναι το δικαίωμα της ζωής των κοριτσιών μας. Ποιος το υποστηρίζει. Ποιος θα το υποστηρίξει αυτό το δικαίωμα. Έτσι είναι. Όπως και να έχει την Τετάρτη θα είμαστε όλοι και πάλι εδώ και ζητάμε τα ισόβια να είναι ισόβια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για όλα. Και εμείς αυτό ζητάμε. Και εμείς τα ισόβια αυτό να ζητάμε. Είναι ισόβια. Αλλιώς να καταργηθεί αυτή η λέξη από τα έδρανα. Γιατί μας κοροϊδεύουν. Τα ισόβια μία έννοια έχουν. Και ποια είναι τα ισόβια, και τα 16 χρόνια ή τα 18 που γίνανε και δεν έχουν αναδρομική ισχύ και για εμάς δεν ισχύει στην περίπτωσή μας και τα οποία δεν είναι ούτε καν 16, μείον το ένα, μείον το άλλο, μείον το παράλλο, πόσο κοστίζει η ζωή των δικών μας κοριτσιών, λιγότερο από μια δεκαετία. Τόσο αξίζει μια ανθρώπινη ζωή που έφυγε άδικα. Να μας απαντήσουν από το κράτος, από την πολιτεία, από τη δικαιοσύνη, δεν ξέρω από πού. Λέμε τώρα κράτος, γιατί κράτος δεν υπάρχει. Αυτό μας έχει αποδείξει. Στηρίζουμε και την οικογένεια της Ερατός, όπως και όλες τις οικογένειες που έχασαν με αυτό το αποτρόπαιο τρόπο τα κορίτσια τους. Είναι πραγματικά πρόκληση αυτές οι οικογένειες και ιδιαίτερα τα παιδιά των δολοφονημένων γυναικών να μην έχουν την, με ευθύνη του κράτους την απαραίτητη οικονομική, κοινωνική, συμβουλευτική στήριξη. Και βέβαια θεωρούμε ότι εδώ και τώρα η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει τα αναγκαία μέτρα, τουλάχιστον για τη δωρεάν ψυχολογική στήριξή τους με κοινωνικούς λειτουργούς των οικογενειών και των παιδιών που μένουν πίσω. Είναι πραγματικά επιβαρυντικό και απαράδεκτο το γεγονός ότι αυτές οι οικογένειες επιφορτίζονται επιπλέον τα τεράστια δικαστικά έξοδα και τα έξοδα μετακίνησης τους κλπ. Με συνεχόμενες αναβολές και ό,τι αυτό σημαίνει για μια οικογένεια που πραγματικά αιμορραγεί πέρα από το ήδη μεγάλο τραύμα που έχει. Και με αφορμή μία ακόμα την πρόσφατη γενικοκτονία στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι με τον πιο σκληρό τρόπο αποδεικνύεται η ανάγκη εδώ και τώρα να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των γυναικών με έμφαση στην πρόληψη, κάτι που ούτε η κυβέρνηση το κάνει, ούτε βέβαια ανήκει στην πολιτική και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μπορούν αυτές οι γυναίκες να στηρίζονται, να προλαμβάνονται αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα και βέβαια νομίζω ότι η μεγαλύτερη ασπίδα για τη προστασία των γυναικών είναι ο αγώνας ενάντια σε κάθε μορφή βίας και κυρίως στις αιτίες που πηγαινάνε, που είναι η εκμετάλλευση και η καταπίεση και αυτή μπορούμε, αυτόν τον αγώνα μπορούμε να το δώσουμε συλλογικά
όλες οι γυναίκες, όπως και βέβαια και στο πλευρό των κατά τη γνώμη μας και των γυναίκες και άντρες της εργατικής τάξης, των σωματείων, εργαζόμενοι, πρέπει να δώσουμε από κοινού αυτή τη μάχη για να σταματήσει αυτό αυτή η βία κάθε μορφής. Η υπόθεση διακόπηκε για την Τετάρτη και ώρα 10.30 λόγω κολλήματος στο πρόσωπο της Προέδρου εφετών. Αυτό δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη. Θα είμαστε εδώ την Τετάρτη το πρωί να τα ξαναπούμε. Δεν υπήρξε εξέλιξη σήμερα διαδικασία στο ακροατήριο λόγω ακριβώς του κολλήματος της Προέδρου. Τετάρτη επανερχόμαστε. Και εσείς θα μετακινηθείτε στην Αθήνα και επιστροφή πάλι την Τετάρτη. Βέβαια. Είναι ένα ανάλυτο σύστημα αυτό, έτσι. Όλα όμως υπάρχουν μέσα στη ζωή. Δεν μπορούμε να. Και οι πρόεδροι και οι συνάδελφοι και οι συνήγοροι είμαστε και άνθρωποι. Θα ξεκινήσετε Τετάρτη, τι εκτιμάτε? Δεν το γνωρίζουμε. Ο Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλίνη είμαστε σήμερα εδώ, αλληλέγγυες στην οικογένεια της Ερατούς για αυτό το απετρόπαιο έγκλημα που έγινε, αλλά και για κάθε οικογένεια που έχει χάσει τον άνθρωπό της με αυτόν τον βίαιο τρόπο. Εκφράζουμε την οργή και την αγανάκτησή μας για την ταλαιπωρία που υφίστανται αυτές οι οικογένειες συνεχώς. Σήμερα για τρίτη φορά αναβάλλεται η δίκη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη, πάλι εδώ για να εκφράσουμε την οργή μας σε όλα αυτά που γεννούν αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις, σε αυτό το σύστημα που πραγματικά μας υπάρχει βία από παντού, στις εργασιακές συνθήκες, με τα ωράρια λάστιχο, όπως τώρα θα περάσουν και τον αντιεργατικό νόμο που υπάρχει και απεργία πανελλαδική την Πέμπτη, με την απουσία δομών, στήριξης γυναικών κακοποιημένων με τα παιδιά τους. Εμείς θέλουμε το κράτος να έχει πλήρη στήριξη σε αυτές τις γυναίκες και στα παιδιά τους και σε κάθε γυναίκα που βιώνει κάθε μορφή βίας. Εμείς λέμε ότι μέσα από το συλλογικό αγώνα μπορούμε να παλέψουμε όλη αυτή την κατάσταση και καλούμε όλες τις γυναίκες και την Τετάρτη ξανά σήμερα εδώ, αλλά και στο συλλογικό αγώνα.